Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου Δαβίδ, ο Ψαλμοδός της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακανανίας, με την ευκαιρία της λήξεως των μαθημάτων σχολικού έτους 2011-2012 και της συμπληρώσεως 20 χρόνων λειτουργίας της σχολής, πραγματοποίησε στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου εκδήλωση με τίτλο «Βυζαντινά Μελωδήματα» την Κυριακή 10 Ιουνίου. Ο διευθυντής της σχολής Κωνσταντίνος Καντάνης μίλησε για τη σχολή και το ρόλο της και ο Παναγιώτης Βίγλας, καθηγητής της σχολής και θεολόγος, έκανε μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της ορολογίας των ύμνων και την παρουσίαση του προγράμματος. Θα εμφανιστούν, όπως θα δείτε, μαθητές και μαθήτριες σε τρία χοροδιακά σύνολα, που θα ψάλουν μέλη από τα μαθήματα που διδάχτηκαν. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα καταστεί δυνατόν να σας δώσουμε αυθεντικότερα το χαρακτήρα της σχολής. Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους και να είστε σίγουροι ότι η απόψινή παρουσίαση εδώ μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Η μουσική ως τέχνη και ως επιστήμη είναι ένας τρόπος έκφρασης υψηλών συναισθημάτων του ανθρώπου και ιδιαίτερα η βυζαντινή μουσική είναι ένα μέσο έκφρασης του θρησκευτικού βιώματος, ψυχικής ανάπτυξης και προσευχής. Η βυζαντινή μουσική είναι αγινεύεται με τη θεία λατρεία και με την ορθή απόδοση του προηγουμένου των ύμνων. Είναι μια γλώσσα μουσική, με αλφάβητο, τους φόβους και τα διαστήματα μεταξύ των φόβων. Στην εκδήλωση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακανανίας Κοσμάς απίφθινε χαιρετισμό και έκανε την απονομή των πτυχιούχων βυζαντινής μουσικής στους απόφοιτους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Είναι γεγονός ότι όλοι μας μιλάμε μερικές φορές πεσημιστικά και απεσιόδοξα και χάνουμε το θάρρος μας και λέμε τι θα γίνει. Η Εκκλησία μας έχει τη δύναμη, έχει τον τρόπο, έχει τα μέσα για να μας βοηθήσει να κρατηθούμε, να στερεωθούμε, να μείνουμε όρθιοι και να νικήσουμε τις δυσκολίες, αλλά και να προχωρούμε στη ζωή μας, απρόσκοπτα και επιτυχημένα. Και νομίζω σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και για την πατρίδα μας και για την ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε και για την κοινωνία μας, αυτές οι εκδηλώσεις και κυρίως θα λέγαμε η λατρεία της Εκκλησίας μας έχει τη δύναμη όχι απλώς να μας παρηγορήσει, όχι απλώς να μας ενισχύσει, αλλά να μας στερεώσει, να μας κρατήσει, να μας βοηθήσει και χαρούμενους, αλλά και όρθιους στον αγώνα και στην επιτυχία της ζωής. Η εκδήλωση περιλάμβανε εκκλησιαστικούς ύμνους και τραγούδια με παραδοσιακά όργανα από τα χοροδιακά σύνολα των μαθητών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής.